Αν και θεωρώ ότι ο χθεσινός ανασχηματισμός δεν αξίζει καν να συζητιέται σήμερα στη Βουλή που αντικείμενο έχει ένα κυριολεκτικά μαύρο νομοσχέδιο για την επικουρική κοινωνική ασφάλιση, ωστόσο με τσίγκλησε ο προηγούμενος ομιλητής και θα ήθελα να πω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και στο πρόσφατο παρελθόν και σήμερα και όπως θα εξελιχθούν και στην πορεία, έχει αποδειχθεί ότι το πέρασμα από τον ακόμα στάλο ανάμεσα σε κόμματα τα οποία έχουν την ίδια στρατηγική ανεξαρτήτως των αντιθέσεών τους ποιο θα κυβερνήσει, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Η λέξη αποστασία δεν έχει κανένα νόημα και για κανένα. Κυρίες και κύριοι, ξεκινώντας, θα καταθέσω στα πρακτικά τις συνέπειες των αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων σε τρεις χώρες. Γερμανία, Σουηδία και Αγγλία. Γιατί μιλάμε για αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι στην ίδια λογική με μέτρα τα οποία έχουν πάρθει στο πρόσφατο παρελθόν και στο απότερο και βεβαίως και με το σημερινό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Όχι για τίποτα άλλο. Γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία εξιδανικεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη φαίνει σαν παράδειγμα τι πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα, όσο και τα άλλα κόμματα που πυροβολούν το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας και καλά κάνουν και τον πυροβολούν, έχουν σαν αφετηρία ότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, επί Νέας Δημοκρατίας παραδείγματος χάρη, είναι προϊόν της ιδεολειψίας και του δογματισμού της Νέας Δημοκρατίας και της νεοφιλελεύθερης αντίληψής της. Ένα επιχείρημα βεβαίως που το χρησιμοποίησε και η Νέα Δημοκρατία κατά κόρον απέναντι στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά. Επιπλέον, θα καταθέσω και ένα άλλο κείμενο στα πρακτικά. Γιατί η σημασία έχει όχι μόνο το σημερινό νομοσχέδιο, που θα γίνει νόμος δυστυχώς, θα ψηφιστεί, αλλά πρέπει μέσα από το σημερινό νομοσχέδιο να προβάλλουμε και το αύριο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ποτέ δεν έπαψε να συνδυάζει τον αγώνα ενάντια σε ένα νομοσχέδιο, σε ένα νόμο, συνδέοντάς το όμως με το πώς ξεκίνησε και πού πάει. Γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε λοιπόν την προβολή των επικουρικών, τη μεταρρύθμιση των επικουρικών συντάξεων στην Αυστραλία. Θα μου πείτε, μα εδώ είμαστε Ευρώπη, τι πας εσείς στην Αυστραλία? Μα είναι παγκόσμια η κατεύθυνση. Άλλωστε, η λεγόμενη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και σε αυτό που λέμε κοινωνική ασφάλιση ως προϊόν κρατήσεων εισφορών των εργαζομένων στην ουσία, όλες οι εισφορές είναι μόνο των εργαζομένων, ή ως επικουρική μορφή, είναι επεξεργασία της ξεκίνησε της παγκόσμιας τράπεζας. Ούτε από την Ευρώπη ξεκίνησε, ούτε από την Αφρική ξεκίνησε, ούτε από την Αυστραλία. Φυσικά στην πορεία αυτή η μελέτη έγινε κτήμα και έγινε αποδεκτή. Μάλλον θα την είχαν αναθέσει στην Παγκόσμια Τράπεζα από όλα τα κράτη-μέλη της τότε ΟΚ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλα κράτη. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα απόσπασμα. Βεβαίως το άρθρο αυτό εξιδανικεύει το σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Γιατί βεβαίως αυτός είναι ο στόχος. Αλλά κοιτάξτε τώρα την πραγματικότητα. Και το λέω γιατί το λεγόμενο ΤΕΚΑ, σωστά το λέω ΤΕΚΑ, που γίνεται σήμερα, αύριο θα υποστεί καινούργιες μεταρρυθμίσεις και θα προκύψουν καινούργια συστήματα επικουρικής ασφάλισης τα οποία θα δουλεύουν στις χρηματαγορές με μάνατζερ της επιχειρήσης, λέει. Η περίπτωση της Αυστραλίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού που υπάρχει ανάμεσα στις πολλές μορφές της επικουρικής ασφάλισης. Από τη μια μεριά, λέει, έχουμε 179 μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται προκειμένου να προσελκύσουν τις επικουρικές εισφορές των εργαζομένων και από την άλλη έχουμε σχεδόν 600.000 επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία τα οποία λειτουργούν με λιγότερο από τους 5 ασφαλιζόμενους.
Αυτή η αγορά είναι τόσο τέλεια ανταγωνιστική, ώστε ο έμπρακτος ανταγωνισμός οδηγεί με τα βεβαιότητα σε ακόλουθα αποτελέσματα, τα οποία αποτελέσματα τι λέει. Βεβαίως εκεί υπάρχει ρίσκο. Αλλά υπάρχει, λέει, μια ρυθμιστική αργή που κάνει τους κανόνες του ανταγωνισμού. Έχουμε μεγάλη πείρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια. Τι σημαίνει ελεύθερος ανταγωνισμός, τι σημαίνουν ρυθμιστικές αρχές για τον ανταγωνισμό κτλ. Κτλ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο τα αποθεματικά των επικουρικών ταμείων χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό οι εργαζόμενοι γίνονται συνιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται και αντιλαμβάνονται έτσι ότι τα συμφέροντα του κεφαλαίου συμβαδίζουν με τα δικά τους. Αυτή είναι μια κοινωνική διευθέτηση στην οποία οι πολίτες, η χώρα και η δημοκρατία είναι όλοι κερδισμένοι. Αυτό είναι. Άλλωστε και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό λένε. Εμείς παλεύουμε για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δηλαδή για την εκμετάλλευση, την ταξική. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι με διάφορα τέτοια τερτύπια να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες. Όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά διευρύνονται. Καταθέτω λοιπόν και αυτό, γιατί προς τα εκεί θα πάει και το περίφημο ΤΕΚΑ. Ξεκινάμε από το ΤΕΚΑ και πού θα πάμε. Και με αυτή την έννοια θέλω να θυμίσω το εξής, δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που υπόθηκαν κατά κόρον από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Αλλά αν θέλετε και τα άλλα κόμματα χρησιμοποίησαν τα ίδια επιχειρήματα με εμάς, γιατί δεν είναι εύκολο να πολεμήσεις αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά να το ανατρέψεις, να το ματαιώσεις μέσα εδώ στο κοινοβούλιο και με τις εναλλαγές κυβερνήσεων δεν είναι καθόλου δυνατό. Άλλωστε δεν νομίζω ότι η αντιπολίτευση που απευθύνθηκε προς τη Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το στόχο. Θα χρησιμοποιήσω απλώς ότι η αποδόμηση, η ανατροπή του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έχει παρελθόν. Δεν έγινε μέσα στις συνθήκες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, όχι ότι εμείς θα τη δικαιολογούσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένα επιχείρημα. Πότε ξεκίνησε αυτή? Ή μάλλον να το πω αλλιώς, το 1979 μορφοποιείται το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης. Οργανώνεται. Αποκτά, ας πούμε, ένα ενιαίο οργανωτικό χαρακτήρα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες ξεχωριστά επικουρικά ταμεία. Το 1990 αρχίζει να ξυλώνεται το πουλόβερ. Έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει σιγά σιγά. Το 1900 και πρωτιές εδώ έχει η Νέα Δημοκρατία, αρκετές, έχει το ΠΑΣΟΚ. Και όταν ακούω την κυρία Γεννηματά να μιλάει για τη συμβολή του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνική πολιτική, πραγματικά σκέφτομαι, όχι, δεν είναι θέμα έλλειψης μνήμης καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, το 1990, τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Έκανε ένα πρώτο βήμα. Έβγαλε από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την κλαδική συλλογική σύμβαση το συνταξιοδοτικό. Μέχρι τότε στις κλαδικές διαπραγματεύσεις και ανάλογα με την πορεία της πάλης του ενός κλάδου έμπαινε μέσα και το συνταξιοδοτικό. Αυτό το έβγαλε. Αυτό είναι ή δεν είναι ένα πρώτο βήμα? Και μην μου λέτε ότι αυτά τα βήματα είναι από ιδεοληψία. Ξεκινάνε από το κεφάλι ενός πρωθυπουργού. Είτε αυτός λέγεται Μητσοτάκης, είτε λεγόταν Παπανδρέου, είτε λέγεται Τσίπρας κτλ. Όχι. Είναι εξειδίκευση των κατευθύνσεων, των αναγκών του κεφαλαίου και των κατευθύνσεων οπωσδήποτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1992 γίνεται ένα δεύτερο βήμα που φαίνεται και όμορφο και πλασάρεται και ωραίο στους εργαζόμενους. Ότι γιατί ένα μέρος της κοινωνικής ασφάλισης να μην υλοποιείται μέσα από την ομαδική ασφάλιση που κάνουν οι επιχειρήσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν ήταν και τόσο αθώο. Και τότε μας έλεγαν σαν κόμμα, παμάν τη δογματική σας, τι πειράζει δίπλα στο κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ένας επιχειρηματίας να κάνει και ένα ομαδικό. Όχι, ήταν ενταγμένο με ιδιωτικές εταιρείες. Ήταν ενταγμένο σε συγκεκριμένη προοπτική. Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Πρέπει να είναι αυτό που λέει ο ένας για τον άλλο, ότι είναι ανίκανοι ή ανίκανοι υπουργοί. Όχι. Και ανίκανος να είναι ο υπουργός, έχει τις προδιαγραφές του. Στη συνέχεια, το 2012,
Έχουμε αυτό που λέμε τα ιδιωτικά επαγγελματικά ταμεία. Αλλά και ο νόμος που συζητάμε σήμερα έχει πρωτοξάντλφα. Το νόμο Κουτρουμάνη βλέπει Πασόκ και το νόμο Κατρούγκαλου βλέπει ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε. Αν καθίσετε και τα βάλετε όλα στη σειρά, θα δείτε ότι καθένας πρόσθεται κάτι. Είτε είχαμε καπιταλιστική οικονομική κρίση, είτε ήταν η περίοδος η διαφορετική. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, βγαίνει και ένα άλλο όμως συμπέρασμα. Πραγματικά στην Ελλάδα πέρασαν 20 χρόνια, χρειάστηκαν 20 χρόνια και παραπάνω, 25, αν βάλουμε το 90-30, συγγνώμη, για να φτάσουμε στο σημερινό νομοσχέδιο και να δείτε τι έχω για μετά, λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί καθυστέρηση? Γιατί υπήρχαν αγώνες. Θυμάμαι το 90-91-92 γίνανε μεγάλοι αγώνες. Δεν έχει σημασία, δεν είχαν όλοι ενδεχομένως τον βαθύτερο προσανατολισμό που χρειάζονταν. Εγκλωβίζονταν μέσα στην αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Παρ' όλα αυτά γίνανε αγώνες. Γίνανε και στη συνέχεια. Και τι έγινε? Καθυστέρηση στη λήψη μέτρων. Και έτσι αυτό είναι ένα κέρδος για τους εργαζόμενους. Είναι ένα κέρδος. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, κατακτήσεις στα πλαίσια αυτού του σάπιου ταξικού εκμεταλλευτικού συστήματος μπορεί να υπάρξουν. Πάντα πίσω από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εργαζομένων δεν υπάρχει κεκτημένο. Κεκτημένο οριστικό στις συνθήκες του συστήματος αυτού δεν υπάρχει. Επομένως, εμάς μας ενδιαφέρει και θα σας το πω καθαρά. Τι γίνεται αύριο? Όχι αύριο στη Δευτέρα παρουσία, κυριολεκτικά τι γίνεται αύριο. Και θεωρούμε ότι υπάρχει σήμερα συσσωρευμένη πολιτική πείρα στους εργαζόμενους, κοινωνική πείρα, ανεξαρτήτως αν θέλετε την ώρα της κάλπης, πώς θα βλέπουν τα πράγματα, ούτως ώστε όχι απλώς να αντιπαλέψουν τις συνέπειες του ενός ή του άλλου νόμου, αλλά να αποκτήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα, ένα συγκρατημένο κοινωνική συμμαχία, την πλήρη ανεξαρτησία του από τα κόμματα τα οποία υπερασπίζονται είτε με αριστερά συνθήματα είτε με νεοφιλελεύθερα την υπεράσπιση αυτού του σάπιου κοινωνικού συστήματος. Μόνον έτσι και να βρεθούν έτοιμο το εργατικό λαϊκό κίνημα και με τη συμμαχία του, γιατί θα έρθουν και άλλα μέτρα και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις και στην κοινωνική ασφάλιση και γενικότερα στην κοινωνική πολιτική. Για μας λοιπόν υπάρχει το αύριο. Για σας εδώ μέσα στη Βουλή, το αύριο είναι η κάλπη. Ποιος θα αξιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης, τι κυβέρνηση θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Βεβαίως, είναι ένα στοιχείο πάλι και οι εκλογές. Το αύριο όμως δεν θα κρυθεί από το τι θα γίνει στην κάλπη, αλλά το αύριο από το τι θα γίνει μέχρι την κάλπη και μετά. Και από αυτή την άποψη εμείς έχουμε και εμπιστοσύνη και ελπίδα ότι η συσσωρευμένη κοινωνική και πολιτική πείρα θα λυτρωθεί κυριολεκτικά από τις τρομοκρατικές, πώς να πω, την τρομοκρατία που ασκεί η Νέα Δημοκρατία για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος κτλ, αλλά και από την πλάνη και τις ευθενοπάτες του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, δεν έχει καμία σημασία αν κυβέρνησε 20 ή 3,5 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί. Ποια πολιτική έχεις, ποιο πρόγραμμα, ποια στρατηγική. Ποια είναι η στάση σου απέναντι στο κεφάλαιο, ποια είναι η στάση σου απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Κτλ. Από εκεί κρίνεται. Βεβαίως, άμα κυβερνάς 3 χρόνια θα κάνεις λιγότερα. Άμα κυβερνάς 20 χρόνια θα κάνεις περισσότερα. Αυτό είναι το θέμα. Για μας λοιπόν μας ενδιαφέρει η επόμενη μέρα. Προς το παρόν έχουμε το σημερινό βράδυ. Μια κινητοποίηση στο Σύνταγμα, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Σημασία έχει και οι αμυντικοί αγώνες έχουν αξία και έχουμε κάνει και εμείς και έχουμε στηρίξει αμυντικούς αγώνες να μην μας πάρουν κατακτήσεις. Αλλά ένας είναι ο επιθετικός αγώνας. Αυτός ο αγώνας που δεν περιορίζεται να παλεύει εναντίον της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, αλλά βάζει στο στόχαστρο και αποκαλύπτει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.